Τη σημερινή συγκέντρωση θα κλείσουν οι γυναίκες της Παλαιστινιακής Παροικίας. Καλούμε στο βήμα τη Σάλμα Σάουα, την Μιρέι Ελ Σαΐντ, την Άφχετ Σάρα και την Άση Καρατζιά. Σήμερα τιμάμε περισσότερες από 10.000 Παλαιστίνες που έχουν δολοφονηθεί από τον Ισραηλινό στρατό. Και εκείνες τις 184 που από τις 7 Οκτώβρη φυλακίστηκαν για την ακλόντη αφοσίωση στο λαό τους. Γυναίκας αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Όταν υπάρχει πόλεμο και αντίσταση, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή είτε μετά στη σκιά να φροντίζει και την οικογένειά της. Ενώ σε μέρες ηρεμίας και σχετικής γαλήνης προσπαθεί να κυνηγήσει τα δικά της τα δικαιώματα. Θα δημιουργήσει τα δικά της επιχειρήσεις, θα ακολουθεί επαγγελματικές δουλειές. Κάποια ονόματα που μπορεί να τα είχατε ακούσει είναι, που είναι από γνωστές Παλαιστίνιες γυναίκες. Σάμια Χάλε, Φάντου Ακουκάν, Λέιλα Χάλε, Χίν Αρχουσίνη, Ριμ Βάνα, Χάνα Ασράου, Χαλίτα Τζαράρ, Ράουα Σάουα, Σιρίνα Μπουάκλε, Άμπλα Τάχλα, Μέια Ζιάτε, Σάντια Αβουγαζάλε, Φατίμα Μπαρνάου, Λατίφα Χαουάρη, Σάρα Τζάουδε, Άχετ Καμίμι. Αυτά τα ονόματα συμπεριλαμβάνουν ποιήτρες, συγγραφείς, συνήγορους, τραγουδίστριες, ηθοποιούς, δημοσιογράφοι, βουλευτές, ακτιβίστριες. Μερικές μόνο από τις γυναίκες της Παλαιστίνης που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα της αντίστασης. Οι γυναίκες που είναι φορείς και είναι φυλακές της ανθρώπινης ζωής είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εθνικών καταστροφών. Οι Παλαιστίνιες γυναίκες είχαν αποκτήσει και είχαν πολεμήσει εναντίον του υπεριαλισμού κάτω από τους υποφέρει και η χώρα μας από τότε που δηλώθηκε το Balfour Σύμβαση. Και από τότε που ξεκίνησε και η αντίσταση της Παλαιστίνης, οι Παλαιστίνιες γυναίκες είναι μαζί τους. Και μετά το πόλεμο του 1948, όταν πάνω από 750.000 Παλαιστίνιους εκδιώχθηκαν από τα χωριά τους και τους πόλεις τους και σκορπιστήκανε σε όλο τον κόσμο έπειτα από σφαγές και εθνοκάθαρση τους. Έπειτα στο πόλεμο στο 1967 που ακολούθησε η κατοχή της Δυτικής Όχθης και τη Λωρίδα της Γάζας με συστήματα Apartheid. Από τον 7 Οκτωβρίου βλέπουμε τη συνέχεια της προηγούμενης πράξης και γενοκτονίες και εθνοκάθαρσης. Τα Ισραηλινά αεροπλάνα έχουν κάμερες που δείχνουν πόσα μωρά, πόσα παιδιά βρίσκονται σε ένα κτίριο πριν να το βομβαρδίσουν, με πιλότους να πανηγυρίζουν και να στείλουν selfies στις γυναίκες τους με την καταστροφή πίσω τους. Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και Ιερουσαλήμ και για τους Παλαιστίνους μέσα στο Ισραήλ είναι τραγική και όσο πάει και χειροτερεύει. Μέχρι και σήμερα να έχουν ξεπεράσει τα 30.000 κόσμο που είχαν βομβαρδιστεί, σκοτωθεί, αλλά πάνω από 120.000 που ακόμα δεν τους βρίσκουν και είναι χαμένοι μέσα στα δίκτυα. Και πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωπους είναι στις σκηνές που δεν έχουν νερό, φαΐ και είχε ξεκινήσει να έχουν και επιδημίες και οι Παλαιστίνιες γυναίκες υποφέρουν μέσα στα Ισραηλινά φυλάκια που χρησιμοποιούν όλα τα απαγορευμένα υπό της διεθνής δίκαιο, τον βασανισμό των γενικών κρατουμένων και αυτό περιλαμβάνει ξυλοδάρμη και χαστούκια, κλωστές και
όλα αυτά τα γνωστά που είναι εναντίον του διεθνής δίκαιου. Εκατομμύρια γυναίκες της Παλαιστίνης, από τις μητέρες που φροντίζουν ακούραστα τα παιδιά τους στους προσφυγικούς καταβλισμούς, μέχρι τις ακτιβίστριες που μιλούν ενάντια στην αδικία και την καταπίεση, οι φίλες μας, οι ξαδέρφες μας και οι αδερφές μας, οι θείες και οι μητέρες μας. Διατηρούν τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά μας, τους χορούς μας, τις τέχνες μας, τα φαγητά μας, τα υφαντά μας που μέχρι και σήμερα τα χρώματα και τα σχέδια προδίδουν την καταγωγή μας και την ανεξίτηλη ιστορία μας στην αντίσταση. Οι Παλαιστίνιες γυναίκες έχουν δύναμη, αλλά χρειάζεται να σταθούν όλοι δίπλα τους και μαζί τους στον αγώνα για την ελευθερία. Τι μπορείτε να κάνετε να συμμετέχετε στις πορείες, να βοηθήσετε, να μαζέψουμε χρήμα για την Παλαιστίνη, να συμμετέχουμε στη κίνημα βοϊκοτάζ. Και τώρα εμείς διαδηλώσουμε για να γίνει προσωπική κατάπαυση του πυρός, ανθρωπιστική βοήθεια και επελευθέρωση των φυλακισμένων. Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς είναι ελευθερία στη Παλαιστίνη από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, να είναι μία δημοκρατική κράτος που έχει τα δικαιώματα για όλους τους εθνικιστές και όλες τις θρησκείες. Ας ενισχύσουμε λοιπόν τις φωνές τους και ας διασφαλίσουμε ότι θα ακουστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ημέρα της γυναίκας χρειάζεται να αφιερωθεί σε όλες τις γυναίκες, αλλά ιδιαίτερα στις γυναίκες της Παλαιστίνης που μας εμπνέουν καθημερινά. Η ιστορία της Παλαιστίνης είναι ένα κάλεσμα αφιπίεσης για την ανθρωπότητα εναντίον της ημονίας της εξουσίας, εναντίον των άμαχων πληθυσμών. Και εμείς είμαστε μαζί σας που έρχεστε εδώ για να διαδηλώσετε μαζί μας και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε τώρα και θέλουμε να σας καλέσουμε το Σάββατο στην πλατεία Ομόνια στις 3 η ώρα για αντιρατσιστικές διαδηλώσεις εναντίον όλες διακρίσεις εναντίον του ρατσισμού και της θρησκείας. Και τώρα θα τραγουδήσουμε μαζί σας το εθνικό ύμνο της Μαύρης, που είναι αυτό το ύμνο έχει γραφτεί από τον ποιητή Ιμπραχήμ Τουφά και είχε τραγουδιστεί το 34 από το Λιβανέζο μουσικό Μουχάμαντ Φλέφερ και από τότε έγινε το αραβικό ύμνο για όλους μας, για τους Άραβους. Και τώρα θα το τραγουδήσουμε η κυρία Νάνση με την κυρία Νάρη και αυτοί θα μας οδηγήσουν να τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι Ελληνίδες γυναίκες μαζί με τις Παλαιστίνιες, γιατί είναι η Παλαιστίνη που μας απελευθερώνει, όχι εμείς την Παλαιστίνη. Ελευθερία στην Παλαιστίνη. Μαουτινή, μαουτινή, الجلال والجمال والسماء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والرجاء والبهاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما تبلغ سماك تبلغ سماك موطني 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 الشباب
στα κύλα, Άου Γιαβί, Άου Γιαβί. Να στα κείμενα ράδα, ουάλα να κούνανε άιδα, Καλαβί, Καλαβί. Ξεκινάμε τη διαδήλωσή μας για το Σύνταγμα.